Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αξιολόγηση είναι αναπόφευκτη. Ακόμα και με την επετηρίδα, όταν έχεις ένα ιεραρχικό σύστημα. Γιατί και η επετηρίδα είναι μια μορφή αξιολόγηση. Στη βάση της αρχαιότητας, στη βάση της εμπειρίας. Δεν είναι πάντα κακή. Ένας πιλότος, για παράδειγμα, μία πιλότος, ανάλογα με τις ώρες πτήσης, έχει και μια εμπειρία, υπάρχει μια αξία, αξιολογείται μέσα από την επετηρίδα. Το πρόβλημα βεβαίως με την επετηρίδα, και είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς δεν στηρίζουμε την επετηρίδα, είναι ότι θυσιάζεις νέους ταλαντούχους, οι οποίοι πρέπει να περιμένουν να συνταξιοδοτηθούν όλοι οι πρεσβύτεροι, και μέχρι τότε μπορεί είτε να έχουν φύγει, είτε να έχουν χάσει τους φρύγους τους. Το ερώτημα είναι τι είδους αξιολόγηση. Όχι αν θα έχουμε αξιολόγηση. Αξιολόγηση έχουμε. Έχουμε μια τρισάθλια αξιολόγηση. Το θέμα είναι να έχουμε μια αξιολόγηση αποτελεσματική. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Εδώ υπάρχουν δύο ειδών αξιολόγησης. Υπάρχουν η ενεργητική αξιολόγηση και υπάρχει και η παθητική αξιολόγηση. Παράδειγμα. Στον ιδιωτικό τομέα. Πώς λειτουργεί. Στον ιδιωτικό τομέα είναι υποκειμενική αξιολόγηση. Έχει τον προϊστάμενο, είναι προϊσταμένο κεντρική. Έχει τον προϊστάμενο, ο οποίος κάνει ένα evaluation, έτσι στις μεγάλες πολυεθνικές, σε καλεί μια φορά το χρόνο, μια φορά στα δύο χρόνια και σου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησής σου. Έχει τα καλά του και αυτό. Γιατί αν είναι πεφωτισμένος ο προϊστάμενος, μπορεί κάλλιστα να διαλέξει τα ταλέντα, να προωθήσει τους νέους που έχουν αξία κτλ. Έχει και τα κακά του. Ιδίως στο ελληνικό δημόσιο. Ένα τέτοιο σύστημα, όπου ο προϊστάμενος αξιολογεί τους υφιστάμενους, ουσιαστικά τι θα έκανε, θα αναπαρήγαγε τη φαυλοκρατία. Θα αναπαρήγαγε τουλάχιστον το status quo. Έτσι. Μετά υπάρχει η, πέρα της ιεραρχικής υποκειμενικής αξιολόγησης, υπάρχει η ποσοτική αξιολόγηση. Εκεί που στρέφεστε. Μέσα σε εισαγωγικά αντικειμενική. Ουσιαστικά είναι ποσοτική. Το κατά πόσο είναι αντικειμενική ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Με άλλα λόγια, αντί να είναι προϊσταμενοκεντρική αξιολόγηση, η ποσοτική αξιολόγηση είναι δείκτοκεντρική. Βασίζεται σε δείκτες. Μετράμε κάποιους δείκτες. Την απόδοση, την αποτελεσματικότητα της ομάδας, του υπαλλήλου, του ανθιπροϊσταμένου κτλ. Το καλό σε αυτό, όταν έχεις μια ποσοτική αξιολόγηση που βασίζεται στους δείκτες, είναι ότι οι κανόνες της αξιολόγησης είναι κοινοί και είναι στη διαφάνεια. Όλοι ξέρουν ποιοι είναι οι κανόνες και ανάλογα κρίνονται με αυτούς τους δείκτες. Η τραγωδία όμως της ποσοτικής αξιολόγησης είναι αυτό που ο Charles Goodhart, ο γνωστός Άγγλος οικονομολόγος, ονόμασε το παράδοξο των δείκτων, ότι όταν ένας χρήσιμος δείκτης μετατρέπεται σε στόχο, τότε πάβει να είναι χρήσιμος και πολλές φορές γίνεται τοξικός. Έτσι, για να δώσω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα του πώς η στοχοποίηση ενός δείκτη, το να στοχεύεις ένα δείκτη, αντί απλά να το χρησιμοποιείς για να κάνεις μια διάγνωση της κατάστασης, η στοχοποίηση του δείκτη πώς μπορεί να γίνει τοξική. Βασικά, γιατί αλλάζει τη συμπεριφορά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από το δικό μου το επάγγελμα, του καθηγητή. Δεκαετίες σε ξένα πανεπιστήμια, εγώ ίδιος, στο τέλος κάθε εξαμήνου, έκανα αυτοεξιολόγηση, έτεινα δηλαδή ερωτηματολόγια στους φοιτητές με πάρα πολλές ερωτήσεις, ανώνυμα, να μου απαντήσουν, να κρίνουν εμένα. Γιατί είχα ανάγκη ο ίδιος να καταλάβω πώς με βλέπανε εκείνοι. Γιατί αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα ενός καθηγητή, ενός οποιοδήποτε, ενός βουλευτή, ενός προϊστάμενου, έχει άλλη ιδέα για τον εαυτό του από αυτή που έχουν οι υφιστάμενοι του, για αυτόν ή για αυτήν. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμη ποσοτικοποίηση των απόψεων των φοιτητών. Όταν όμως και σε όποια πανεπιστήμια, Αμερική, Αυστραλία, Βρετανία, δούλεψα, όπου ο δείκτης έγινε στόχος, με άλλα λόγια, η εξέλιξή σου, ο μισθός, το στάτους σου μέσα στο τμήμα σου, διασυνδεόταν με το δείκτη αυτό, αυτό εννοώ, ο δείκτης που γίνεται στόχος, ξαφνικά δημιουργείται ένα νέο κλίμα. Αυτό που γίνεται είναι όλοι μας, φυσιολογικό είναι, άνθρωποι είμαστε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους δείκτες από τη στιγμή που η βελτίωση του δείκτη σημαίνει μεγαλύτερο μισθό, ή ότι δεν θα απολυθούμε, ή ότι θα έχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που δεν θα είχαμε αλλιώς, λιγότερες ώρες διδασκαλίες για να έχουμε περισσότερο χρόνο για έρευνα. Μιλάω τώρα στο πλαίσιο του πανεπιστημίου το οποίο γνωρίζω, ανεξάρτητα από χώρα.
Και τι είναι η αλλαγή αυτή της συμπεριφοράς? Είναι θετική για την επιστήμη? Είναι θετική για τους φοιτητές? Όχι, δεν είναι. Γιατί ξαφνικά γίνεται, το πανεπιστήμιο μετατρέπεται σε καλλιστεία καθηγητών. Οι καθηγητές, για να πάρουν καλή βιοφημολογία από τους φοιτητές, πιστέψτε με, ευκολαίνουν τα θέματα. Υποχωρεί η δύσκολη γνώση. Γιατί έτσι παίρνεις καλύτερη βαθμολογία. Όταν βάλεις διαφορικές εξισώσεις που δεν μπορεί κανένας να λύσει, αλλά πρέπει να μάθουν να τις λύνουν, σας διαβεβαιώ ότι η βαθμολόγησή σου θα πέσει. Οπότε, όταν ο δείκτης γίνεται στόχος, υποχωρούν οι αξίες. Άρα αυτή είναι μια ποσοτική αξιολόγηση που πλήττει τις αξίες. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Δεν αρκεί να έχετε καλές προθέσεις, αν έχετε καλές προθέσεις, εισάγοντας ποσοτική αξιολόγηση στο δημόσιο, στο πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο, δεν έχει σημασία, στην ΑΔΕ. Όταν εισάγετε, πάρτε την ΑΔΕ. Το ξέρουμε πολύ καλά από το ERS, τις ΗΠΑ. Το ξέρουμε από την αντίστοιχη υπηρεσία αρχή δημοσίων εισόδων στη Βρετανία. Όταν, και το ξέρουμε και την ΑΔΕ εδώ, έχει ήδη γίνει αυτό. Όταν θέτεις ποσοτικούς στόχους στους εφοριακούς, ξεκινάει μια φοροπηχτική διαδικασία. Έχουν ένομο συμφέρον να ρίχνουν φόρους αριστερά-δεξιά, ανεξαρτήτως του αν είναι δίκαιοι ή όχι. Και μετά τρέχουν οι ανίσχυροι μικρομεσαίοι στα δικαστήρια για να βρουν το δίκαιο τους, που ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο σαν την Ελλάδα, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το ενδιαφέρον ποιο είναι? Ότι μέσα σε αυτή την νεοφιλελεύθερη λέλαπα που έχουμε τα τελευταία 30 χρόνια, που τώρα έρχεται στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό, έτσι, χρησιμοποιείτε εσείς αυτής της ιδεολογικής απόχρωσης, χρησιμοποιείτε τα μεθόδους που κάποτε οι φιλελεύθεροι κοροϊδεύαν τους Σοβιετικούς ότι χρησιμοποιούσαν. Ξέρετε την περίπτωση του εργοστασίου καρφιών στο Μίνσκ, το οποίο για να πιάσει τους ποσοτικούς στόχους της Γκόσπλαν στον αριθμό των καρφιών τα έκανε 2 μιλιμέτρα. Με το αποτέλεσμα είναι ένα άχρηστο. Τι να κάνεις ένα καρφί 2 μιλιμέτρα. Έτσι. Όταν θέτεις ποσοτικούς στόχους, πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχεις υποχώρηση των ποιοτήτων. Γιατί οι ποιότητες δεν μετριούνται εύκολα. Ένα άλλο παράδειγμα από τον πανεπιστημιακό χώρο. Όταν δεν υπάρχει διασύνδεση του δείκτη με το μισθό των καθηγητών, με τη δυνατότητά τους να λειτουργούν ως ερευνητές, τότε υπάρχουν δείκτες που είναι πάρα πολύ χρήσιμοι. Για παράδειγμα, αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά, αριθμός ετεροαναφορών. Πόσες φορές έχει αναφερθεί η δουλειά σου ως καθηγητής, ως ερευνητής, από συναδέλφους στο εξωτερικό, στο εσωτερικό, δεν έχει σημασία. Αυτά είναι πολύ χρήσιμοι οι δείκτες. Μέχρι να διασυνδεθεί ο μισθός του καθηγητή με αυτό το δείκτη. Τότε τι γίνεται? Όλοι, αντί να γράψουν ένα βιβλίο, γράφουν 10 άρθρα. Αντί να γράψουν άρθρα, γράφουν πολύ μικρότερα reports. Έτσι. Όλοι κάνουν αναφορές σε όλους, για να υπάρχει πληθωρισμός αναφορών, και κανένας δεν διαβάζει τίποτα. Κανένας δεν διαβάζει τη δουλειά των άλλων. Γιατί υπάρχει ένας πληθωρισμός άρθρων που δεν έχουν καμία επιστημονική αξία. Να, πώς μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης της αξιολόγησης στο πανεπιστήμιο οδηγεί στην υποχώρηση της ποιότητας. Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα από την εμπειρία της Μεγάλης Βρετανίας που την ξέρω πάρα πολύ καλά. Και θα αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη που μου τη μετέφερε ο Γενικός Εισαγγελέας στην κυβέρνηση του Μπλέαρ. Εφάρμοσαν μέθοδο ποσοτικής αξιολόγησης στη Γενική Εισαγγελία της Αγγλίας. Στο Crown Prosecution Service, για να το πω και αγγλικά, να ξέρετε ακριβώς τι εννοώ. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, ξέρετε? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι στη φυλακή που οι εισαγγελείς γνώριζαν ότι ήταν αθώοι. Γιατί ξεκινούσαν μια διοκτική διαδικασία, μια εισαγγελική διαδικασία, και στη μέση, αυτό σας το λέω, μου το είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν μου το είπε η υπεράσπιση, στη διαδικασία της δίκης, εάν ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας στο δικαστήριο, ο κατήγορος, ο εισαγγελέας με δικούς μας όρους, ανακάλυπτε κάποια στοιχεία που μάλλον οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι είναι αθώος ο άνθρωπος ή οι κατηγορούμενοι, εάν το δήλωνε, τότε τι θα γινότανε? Το ποσοστό των επιτυχημένων διώξεων του θα μειωνόταν, και θα μειωνόντουσαν τα κονδύλια της εισαγγελίας. Κάτι για το οποίο ο ίδιος θεωρούσε ότι είναι επικίνδυνο για την εφαρμογή του νόμου.
Οπότε έχουμε ανθρώπους αυτή τη στιγμή στη Βρετανία που είναι αθώοι με γνώση της εισαγγελίας λόγω της ποσοτικής αξιολόγησης που εισήχθη από την εποχή του Τόνι Μπλεαρ. Νοσοκομεία. Αυτό φαντάζομαι να το ξέρετε. Πρέπει να το έχετε ακούσει. Είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που είναι δημόσιο, είτε στην Αμερική σε ιδιωτικά νοσοκομεία, όπου τμήματα νοσοκομιακά κρίνονται ανάλογα με το ποσοστό των θανάτων, με τη θνησιμότητα, ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται. Αφήνονται άνθρωποι να πεθάνουν στα ασθενοφόρα, τα οποία φτάνουν στο νοσοκομείο, αν είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό, δεν γίνεται εισαγωγή, γιατί αν γίνει και πεθάνει εκείνη τη στιγμή μέσα, αυξάνεται το ποσοστό της θνησιμότητας και μειώνονται τα κονδύλια του συγκεκριμένου τμήματος. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσέξει, να θεραπεύσει άλλους ασθενείς αργότερα. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο γίνεται με την ποσοτική αξιολόγηση πολλές φορές είναι μια υποσυνείδητη διαδικασία. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί τα κάνουν αυτά συνειδητά, αλλά είναι μια υποσυνείδητη διαδικασία που εισάγει η ποσοτικοποιημένη αξιολόγηση υπό την πίεση ενός συστήματος τέτοιας αξιολόγησης να τιμωρεί τις ποιότητες, να υπονομεύει τις αξίες και ουσιαστικά να εξαλείφει την κρίση. Την κρίση του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή που θέλει να κάνει το δημόσιο καθήκον του. Είτε να αθώσει έναν αθώο, είτε να περιθάλψει ένα τραυματία, ο οποίος είναι βαριά τραυματίας και μάλλον θα πεθάνει. Τώρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο εγείρει το νομοσχέδιό σας. Η διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Πάρα πολύ της δικής σας ιδεολογικής αντίληψης, θεωρείτε ότι ο ιδιωτικός τομέας τα ξέρει καλύτερα. Όλα, τα πάντα. Μπορεί να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει. Οπότε τι κάνετε? Μιλάτε για εξωτερική αξιολόγηση. Δηλαδή να γίνει subcontracting, να ανατεθεί η αξιολόγηση δημόσιων λειτουργών σε ιδιώτες. Αυτό, σας πληροφορώ, κύριε Υπουργέ, θα φέρει το πάντρεμα των χειρότερων συστατικών του ιδιωτικού με τα χειρότερα συστατικά του δημόσιου. Όχι των καλύτερων από τη μία μεριά και των καλύτερων από την άλλη. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβετε αυτό. Ουσιαστικά, όταν βάλεις μια εταιρεία συμβούλων μέσα σε ένα υπουργείο να αξιολογήσουν, για παράδειγμα, τους τμηματάρχες. Ποιος θα γίνει τμηματάρχης? Α, Β. Αυτές οι εταιρείες συμβούλων έχουν έννομο συμφέρον να τοποθετούν συνειδητά ή υποσυνείδητα, πιο συχνά υποσυνείδητα, άτομα της δικής τους νοοτροπίας, που, για παράδειγμα, συμφωνούν διακαώς με την ιδιωτικοποίηση του νερού, με το να συνεχιστεί αυτή η ανοησία με το χρηματιστήριο ενέργειας. Έτσι, με συγκεκριμένες πολιτικές στο περιβάλλον, από τις οποίες θα κερδίσει ο γνωστός ολιγάρχης ή οι γνωστοί ολιγάρχες. Γιατί αυτές οι εταιρείες συμβούλων έτσι ζουν, μέσα από αυτή τη διασύνδεση ή τη διαπλοκή με αυτά τα ολιγαρχικά συμφέροντα. Με άλλα λόγια, εισάγοντας εξωτερική αξιολόγηση μέσα στο εσωτερικό του δημόσιου τομέα, δημιουργείται περιστρεφόμενες πόρτες. Τα ίδια άτομα πηγαίνουν από το ιδιωτικό στο δημόσιο, όπως γίνεται μεταξύ Wall Street και Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Που ο κύριος της Goldman Sachs, τη μία μέρα είναι στην Goldman Sachs, την άλλη μέρα είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, την άλλη μέρα ξαναπάει στην Goldman Sachs. Αυτό δημιουργείται με το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αλλάξουν το πράγμα. Εμείς είμαστε εναντίον της αποτελμάτωσης, επειδή η εναλλακτική που φέρνετε εσείς είναι τοξική. Εμείς θέλουμε αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. Αλλά πώς? Με συμμετοχικούς θεσμούς αναβάθμισης και αυτοβελτίωσης της δημόσιας διοίκησης. Και θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Κάνουμε ως μέρα 25, εδώ και καιρό, τρεις προτάσεις. Προβλέπουμε τρεις νέους θεσμούς για την αναβάθμιση και την αυτοβελτίωση του δημόσιου τομέα. Πρώτον, η αξιολόγηση, πείτε την έτσι, ατόμων, μονάδων, τμήματων στη δημόσια διοίκηση να γίνεται από κλιμάκια κληρωτών δημοσίων υπαλλήλων με εξάμηνη θετία, να ξέρουν όλοι ότι 6 μήνες, μία φορά, άντε 2 φορές στην καριέρα τους, θα είναι αξιολογητές για 6 μήνες. Όχι στη δική τους υπηρεσία, όχι στο δικό τους τόπο, σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη υπηρεσία. Έτσι, έχεις μία
Δημιουργείς μια κοινότητα δημοσίων υπαλλήλων που αυτοπληροφορούνται, μαθαίνουν οι μεν τι κάνουν οι δε και κρίνουν οι μεν τους δε στη βάση της κληροτίδας, η οποία σπάει τους μηχανισμούς της δημιουργίας φαυλοκρατίας. Ούτε ποσοτική, ούτε ιεραρχική. Συμμετοχική και υποκειμενική. Είναι ο μόνος τρόπος να έχει σοβαρή αξιολόγηση. Πραγματική αξιολόγηση, όχι ποσοτικοποίηση. Είναι ένας θεσμός συλλογικής ευθύνης, αυτοβελτίωσης, αυτοπληροφόρησης και δημιουργίας μιας κοινότητας δημόσιων υπαλλήλων που έχουν στο μυαλό τους το δημόσιο συμφέρον. Η δεύτερη πρότασή μας, ο δεύτερος θεσμός. Θεωρούμε ότι το ανώτατο προσωπικό πρέπει να επιλέγεται από κοινωνική επιτροπή επιλογής ανώτατου προσωπικού, είτε αυτή είναι οι διοικούντες την Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είτε είναι την Ελστάτ, είτε είναι οποιαδήποτε μεγάλο σημαντικό οργανισμό, ρυθμιστικό οργανισμό, θα πρέπει να επιλέγονται από μια κοινωνική επιτροπή. Τι σημαίνει κοινωνική επιτροπή? Θα είμαι ξεκάθαρος. Να αποτελείται κατά το 1 τρίτο από κληρωτούς δικαστές, όχι διορισμένους δικαστές, κατά 1 τρίτο από ειδικούς που θα ορίζουν τα κόμματα ανάλογα με τη δύναμή τους στη Βουλή, και κατά 1 τρίτο από κληρωτούς πολίτες, ως ενόρκους. Αυτό σημαίνει συμμετοχικός θεσμός για την επιλογή του ανώτατου προσωπικού με έναν τρόπο που ξεφεύγει και από τον κρατισμό και από τη τυραννία της ολιγαρχίας. Και τέλος, αυτό που εμείς ονομάζουμε διασκέπ, διαβουλευτικά συμβούλια κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών, στα οποία να λογοδοτούν η ΕΡΤ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η ΕΛΣΤΑΤ, η ΔΕΚΟ, η ΔΕΗ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς θα το βλέπουμε να υπάρχει, να λειτουργεί και τμήμα του ως ένα εθνικό διαβουλευτικό συμβούλιο παιδείας. Και ποιοι θα το απαρτίζουν? Πάλι, 1/3 ειδικοί που θα διορίζουμε εμείς, τα πολιτικά κόμματα, 1/3 κληρωτή του κλάδου, αν πρόκειται για την παιδεία. Εκπαιδευτική, κληρωτή όμως, και 1/3 πολίτες ένοργοι. Το νομοσχέδιο σας, κύριε Υπουργέ, συνδυάζει το ποσοτικό με την εξωτερική αξιολόγηση. Με άλλα λόγια, τις περιστροφόμενες πόρτες μεταξύ ιδιωτών που απαντούν στους ολιγάρχες και των λιγότερο ικανών δημόσιων υπαλλήλων κατά μέσον όρο. Γι' αυτό εμείς αντιπροτείνουμε τους συμμετοχικούς θεσμούς αυτοβελτίωσης και αναβάθμισης του δημόσιου τομέα. Από το ΣΥΡΙΖΑ δεν ακούω τίποτα. Σίγουρα. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε να προχωράμε, αλλά δεν υπάρχει κάποια πρόταση από εσάς η οποία να μπορεί να σταθεί απέναντι στην πρόταση της κυβέρνησης. Η πρόταση της κυβέρνησης είναι τοξική, εξήγησα γιατί, αλλά η αδράνεια και το να μην έχετε πρόταση. Τουλάχιστον πάρτε τη δική μας πρόταση. Ξεπατικώνετε το Μέρα 25, κάντε το και εδώ. Δεν είναι πρόβλημα. Κλείνω λέγοντας ότι έχει σημασία να το θυμόμαστε αυτό. Κάθε σύστημα αξιολόγησης είναι σύστημα εξουσίας. Όταν πρόκειται για μια ιεραρχία. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι ποια αξιολόγηση θα. Το ερώτημα είναι να έχουμε ένα σύστημα αξιολόγησης που να ενδυναμώνει τους ανθρώπους. Για κλείσω με ένα παράδειγμα. Πάρτε την περίοδο της πανδημίας. Τα σχολεία μας. Όταν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές αναγκάστηκαν από τη μία μέρα στην άλλη να μείνουν στο σπίτι με κακές συνδέσεις στο ίντερνετ. Κάποιοι είχαν υπολογιστές, κάποιοι δεν είχαν. Με παιδιά στην ίδια κατάσταση. Δεν κάνω κριτική αυτή. Μια κατάσταση περιγράφω. Ποιος θα αξιολογήσει αυτούς τους καθηγητές που δούλεψαν κάτω από αυτές τις συνθήκες? Οι προϊστάμενοι τους? Θα φέρετε κολεγιάρχες? Θα φέρετε εκπροσώπους των πολύ πιο ακριβών και σε καλύτερη τεχνοδομική κατάσταση ιδιωτικών σχολείων να τους κρίνουν? Ή ένα σύστημα σαν αυτό που εμείς προτείνουμε, συμμετοχικό, όπου οι ίδιοι καθηγητές να πάνε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, από την Καρδίτσα στο Ηράκλειο της Κρήτης, από την Πάτρα στην Αλεξανδρούπολη, να δουν τα προβλήματα των συναδέρφων τους και να γράψουν μια έκθεση στο Υπουργείο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η μορφή της αξιολόγησης είναι πραγματική αξιολόγηση. Όλα τα άλλα είναι απαξιολόγηση με στόχο την περαιτέρω λαϊλασία των κοινωνικών αγαθών. Σας ευχαριστώ.